για όλους μας είναι να βγει ο τόπος από αυτή την περιπέτεια. Μάλιστα. Υφυπουργός Πολιτισμού, ο κύριος Ανδριανός. Κοινή βάση των δηλώσεων των Υπουργών. Είδαμε και τον κύριο Γκεγκέρογλου που μόλις πέρασε, Δημήτρη. Ακριβώς, γιατί πρέπει να βγει η χώρα από την περιπέτεια στην οποία είναι εδώ και 3 χρόνια. Και αυτός είναι και ο λόγος που έγινε αυτή η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ επί της ουσίας. Αφετηρία είναι η σταθερότητα της χώρας αυτή τη στιγμή, κυρίως πολιτική σταθερότητα, για να υπάρξει και οικονομική στη συνέχεια. Ακριβώς. Και η έξοδος από την οικονομική κρίση. Μάλιστα. Από εκεί λοιπόν ξεκινούν τα μέλη της νέας κυβέρνησης. Να δούμε ποιο θα είναι το επίπεδο της συνεργασίας τους. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βέβαια ειδικά του κυρίου Σαμαρά με τον κύριο Βενιζέλο. Που είναι ένα μεγάλο στοίχημα επίσης. Και τώρα περνά και η κυρία Ξηροτήρη, που πριν από λίγες μέρες ήταν στην τρικομματική κυβέρνηση, αλλά πια δεν είναι. Η κυρία Ξηροτήρη είναι η βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς. Ακριβώς. Και ήταν και πολύ χαρακτήρια ως. Μάλιστα. Ο κύριος Αβραμόπουλος, βλέπουμε εμείς, ο κύριος Γρηγοράκος, εικόνα μέσα, ο κύριος Παπαδόπουλος, μέσα από τη Βουλή. Κατευθύνονται προς το Υπουργικό Συμβούλιο, στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου. Τώρα μόλις κατέφτασε και η κυρία Ζέτα Μακρύ. Κύριος Σταϊκούρας, τον κύριο Γεωργιάδη βλέπουμε. Για να ακούσουμε. Δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις ο νέος Υπουργός Υγείας. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Νομίζω ότι, κοιτάξτε, ο στόχος είναι ένας. Μέσα από την ενότητα, μέσα από συνθέσεις, να μην πάνε χαμένες οι θυσίες του ελληνικού λαού. Αυτό έχει σημασία. Θα τα καταφέρει με τη σύνδεση κυβέρνηση. Νομίζω ναι. Περίμενε. Μάλιστα. Ο νέος Υπουργός Πολιτισμού, λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης. Και η κυρία Ζέτα Μακρύ. Κυρία Μακρύ. Ακούσουμε τι έχει να δηλώσει η κυρία Μακρύ. Ο στόχος είναι να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους, να κερδίσουμε το στοίχημα. Να τιμήσουμε και την εμπιστοσύνη πριν τα μεσάνυχτα. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, κυρία Μακρύ, και βουλευτής και υπουργός. Ναι, ναι, μεγάλη τιμή, μεγάλη χαρά, έκπληξη. Ελπίζω να ανταποκριθώ. Θα προσπαθήσω, εν πάση περιπτώσει. Το πράσινο φόρεμα λέει κάτι για την συγκυβέρνηση. Ο κύριος Τουρνάρας. Ποιος είναι πλέον ο στόχος? Από εδώ στις κάμερες, κύριε Υπουργέ. Δεν θέλει να κάνει δηλώσεις ο Υπουργός Οικονομικών.